δημοσιογράφο που κρύβουν μέσα τους. Προσπάθησαν να βγάλουν προς τα έξω οι 90 μαθητές που παρακολούθησαν ελεύθερο σχέδιο στα σεμινάρια που υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με δάσκαλο τον Νίκο Γιανακάκη. Είχαν το τελευταίο μάθημά τους τη Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Έτσι λοιπόν δίνεται η δυνατότητα σε μένα πρώτον να μεταδώσω την καλλιτεχνική ανατομία του σχεδίου, της ανθρώπινης φιγούρας είτε ενός αντικειμένου και από εκεί και πέρα δίνεται πάλι η ευκαιρία στους όλους τους μαθητές που έχονται, είναι περίπου τους 90, να μπουν στο κανάλι της τέχνης, δηλαδή πώς ξεκινά ένα έργο τέχνης. Τα σεμινάρια είχαν 2 μήνες διάρκεια και μέσα σε 3 ώρες κάθε εβδομάδα οι επίδοξοι Πικάσο προσπάθησαν να μάθουν τις βασικές αρχές του ελεύθερου σχεδίου. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Εκεί ξεχωρίσανε όσοι ήταν καλοί, βέβαια, εντάξει, ωραία, όσοι είχαν περισσότερο. Αλλά και εκείνος που δεν είχε ξαναπιάσει μολύβι, πήρε μια ιδέα, μπήκε στο πνεύμα της καλλιτεχνικής ανατομίας του σχεδίου. Προσπαθώ να μεταδώσω όλη αυτή τη γνώση του αντικειμένου που έχω σπουδάσει και κατέχω και αυτό τόσα χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως νιώθω αυτή την ηθική ικανοποίηση, το ότι παίρνουν το αντικείμενο που τους μεταδίδω και νιώθουν τόσο ευχαριστημένοι, έστω και με 5 γραμμές μια ανατομία που θα κάνουν. Οι μαθητές προσπάθησαν να αποδώσουν στον καμβά ένα μοντέλο ή ένα αντικείμενο που έβλεπαν απέναντί τους, με το δάσκαλό τους να μένει ευχαριστημένος από όλους. Θεωρώ υποχρέωσή μου, πριν και πάνω απ' όλα, να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Απόστολο τον Βουλγαράκη, και την Διαβίου Μάθηση Παιδείας και Αθλητισμού, την προϊσταμένη την Κατερίνα Τζομπανάκη, για το πρόγραμμα που μου ενεπιστεύτηκε να εκτελέσω.